Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε κάτι ξεχωριστό. Επιτέλους η πρώτη μου κάμερα, η κάμερα για την οποία μιλάω τόσο καιρό, είναι εδώ, την έχω στα χέρια μου. Έχω χρησιμοποιήσει ήδη την κάμερα, έχει ανέβει ήδη ένα βίντεο στο κανάλι και βασικά έχω γυρίσει ήδη ένα βίντεο που την κάνω unboxing. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχασα τα αρχεία, που σημαίνει ότι η κάμερα είναι εδώ, είναι έξω από το κουτί. Θα σας μιλήσω λίγο για αυτή, θα σας πω περίπου τι είχε με τους μέσα το κουτί, γιατί δεν θέλω να τα κλείσω, να τα ξανανοίξω και να κάνω ότι είναι καινούργια, ας πούμε, γιατί πρώτον δεν θα έχω την ίδια αντίδραση και δεύτερον δεν μου αρέσει, μου φαίνεται πολύ τσακουτσούλικο. Επίσης συνειδητοποίησα ότι μου αρέσω πιο πολύ χωριστή ελιά, οπότε δεν ξέρω αν συνεχίζω να τα φοράω. Τέλος πάντων όμως, αυτό εδώ ήταν το κουτί της κάμερας, μικρό, καθαρά για κανείς, όπως και η ίδια η κάμερα. Τέλος το άνοιξα, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν φυλάδια. Φυσικά ήταν τα εγχειρίδια και οδηγίες. Μετά εδώ πέρα η Canon μας ευχαριστεί που επιλέξαμε τη συγκεκριμένη εταιρεία και είχε μέσα σακουλάκια VQR που δεν σκάναρα και εδώ ήταν ο φακός. Α, επίσης είχε και τον... αυτό ήθελα να το φυλάξω και να μην διαλύσω. Επίσης είχε και τον φορτιστή της κάμερας, ο οποίος είναι αυτός εδώ, τον έχω εδώ για προς το γραφείο για να φορτίζω όποτε χρειάζομαι. Ίσως χρειαστώ έναν ακόμα φορτιστή, αν ασχοληθώ πιο επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Όχι φορτιστή, μπαταρία. Και το καλωδιάκι, το οποίο τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο να βγάλω να σας δείξω, αλλά πιστεύω ότι δεν σας νοιάζει και τόσο πολύ. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί αυτή την κάμερα, γιατί την κάνω Mi 50? Και η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι πολύ απλή. Με το που άνοιξα το YouTube και έγραψα Best YouTube Vlogging Camera, ήταν η κάμερα η οποία έδειχνα σε κάθε βίντεο. Έχει βγει νομίζω από το 2018, αν και αυτές τις κάμερες δεν έχει τόσο σημασία. Περισσότερη σημασία έχουν οι φακοί. Είναι mirrorless κάμερα, δηλαδή δεν είναι DSLR, αλλά ούτε και compact. Που σημαίνει ότι μπορείς να αλλάζεις τους φακούς. Πιάζεις εδώ πέρα το κουμπάκι, μπορείς να βγάλεις και να βάλεις κάποιον άλλον φακό. Αυτός είναι ο 1545 με F, μισό λεπτό, 3,5 με 6,3, που σημαίνει ότι είναι και ευρυγόνος για vlog, αλλά έχει και zoom, έχει και το crop του. Επίσης η κάμερα τραβάει και σε 4K, αν και κάνει λίγο crop την εικόνα και δεν έχει τόσο καλή σταθεροποίηση. Τραβάει και σε 4K, μόνο που δεν έχει πολύ καλή σταθεροποίηση. 1080px πιστεύω είναι μια χαρά, Full HD. Έχει εδώ το flash της, το οποίο το σηκώνεις για να το χρησιμοποιήσεις για φωτογραφίες. Βγάζει καταπληκτικές φωτογραφίες και συνδίκες χαμηλού φωτισμού και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο καλή απόδοση. Έχει WiFi, έχει Bluetooth για να στείλετε κατευθείαν στο κινητό σας τις φωτογραφίες σας. Από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει και NFC, το σήμα του NFC πρέπει να είναι αυτό που έχει εδώ. Από εδώ μπορείτε να βάλετε μικρόφωνο, μπορείτε να βάλετε και δεύτερο flash, άμα βγάλετε εδώ το πάνω και βάλετε ένα μεγαλύτερο. Η οθόνη είναι περιστρεφόμενη, που σημαίνει ότι μπορείτε να το έχετε γυρίσει από εδώ και να βλέπω τον εαυτό σας, αλλά αυτό είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν όλοι οι YouTubers, γιατί βλέπουν και βλέπω πολλές φορές το πρόσωπό μου χωρίς να εστιάζω στο φακό. Ο συγκεκριμένος φακός κουμπώνει στην κάμερα, πρέπει να βρείτε τις δύο άσπρες τελίτσες και μετά απλά να το περιστρέψετε. Έχει το καπάκι εδώ απ' έξω, το οποίο ανοίγει πιέζοντας το πάνω και κάτω μέρος. Έχω βάλει το λουράκι για να μην πέσει, ακόμα την πήρα κρίμα είναι. Και την ανοίγουμε. Με το που ανοίγει, θα μας πει να ξεκλειδώσουμε το φακό, επειδή έχει εδώ ένα κλιπάκι το οποίο βάζεις πάνω και ξεκλειδώνει. Και εδώ είμαι εγώ, μου βλέπετε μέσα από την κάμερα. Και αυτό είναι το κινητό που βγάζω βίντεο πάνω σε ένα τριποδάκι. Δεν θα βαθύνω πάρα πολλές λεπτομέρειες τις οποίες δεν ξέρω και καλά. Θα σας πω πάντως ότι μέχρι στιγμής, σε ό,τι την έχω δοκιμάσει, είναι καταπληκτική. Αγοράζοντας και φακός, πιστεύω θα έχει εξέλιξη. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί σε 1-2 χρόνια να πάρω κάποια άλλη. Για τη δουλειά της είναι πάρα πολύ καλή. Την πήρα, υποτίθεται, Black Friday προσφορά στα 500 ευρώ. Τιμή της κανονικά 500 είναι, αλλά στα μαγαζιά την πουλάνε από 700. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν αξίζει. 700 ευρώ μου φαίνονται υπερβολικά για τη συγκεκριμένη κάμερα. Επειδή μπορείς να βρεις και άλλες. Στα 700 ευρώ ίσως καλύτερα να πάρεις μια Sony. Μύρωνε σαν να δώσεις 700 ευρώ για κάμερα. Και για να δείτε διαφορά, πάμε να αλλάξω από το κινητό στην κάμερα. Και η αλλαγή έγινε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ακούτε από το μικρόφωνο της κάμερας και
και με βλέπετε από το φακό της κάμερας. Αυτή είναι η ανάλυση η οποία έχει η κάμερα. Αν και λογικά θα τη χαλάσει το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ για edit, ακόμα δεν έχω μάθει να το χρησιμοποιώ τέλεια. Εδώ είναι στα 15 χιλιοστά και όσο κάνω zoom, το πλάνο μικραίνει, έχουμε περισσότερο μπόκι από πίσω. Εδώ είναι αυτό το κολλητάκι που μου είχαν δώσει στο KFC. Αυτό εδώ, το οποίο δείχνει το KFC με ένα τσιρότο πάνω ότι είναι vaccinated. Πάνω έχει ένα ψάρι Oscar, όπως μπορείτε να δείτε, το οποίο το έχει σχεδιάσει ο φίλος μου ο Νίκος Αποστολόπουλος, το παιδί που έχετε δει στο vlog της Αθήνας. Μπορείτε να δείτε και να καταλάβετε το βίντεο, τη διαφορά στον ήχο. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε λίγο πίσω για να δείτε πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα το πλάνο. Πάμε να σας δείξω μερικά πλάνα για το βίντεο. Οι συνθήκες του φωτισμού είναι μέτριου προς καλού αυτή τη στιγμή. Τώρα βλέπετε και το focus. Και τώρα βλέπετε εδώ εμένα να περπατάω, να αλλάζει το φως, να έχω το φως πίσω, να έχω το φως μπροστά μου. Είναι τελείως αυτόματα, δεν το έχω κάνει καθόλου manually. Εδώ είναι τα μητρία, τα οποία φαίνονται πολύ καλύτερα από ότι με το κινητό. Και εδώ ο μονομάχος. Εδώ είναι το καινούργιο ιδρύο. Έχω βάλει λίγα χαλίκια κάτω, θέλω να το κάνω να μοιάζει λίγο περισσότερο με ποτάμι. Και εδώ είναι τα σαλιγκάρια. Αυτό το βίντεο θα είναι σχετικά μικρό και περιεκτικό. Θα σας αφήνω να κρίνετε μόνοι σας. Και η απάντηση στο να την πάρω για να ξεκινήσω είναι όχι. Αν θέλεις να ξεκινήσεις, όπως λένε και οι περισσότεροι, θα ξεκινήσεις με το κινητό σου. Εκτός και αν το κινητό σου είναι πολύ κακό. Αν και δεν νομίζω, πλέον όλοι έχουμε σχετικά καινούργια κινητά. Με αρκετά καλή ανάλυση. Εγώ δεν άλλαξα μόνο και μόνο για το βίντεο στο YouTube, άλλαξα και επειδή ήθελα να ασχοληθώ και με την φωτογραφία. Ήταν δηλαδή μία παραπάνω βοήθεια, ένας παραπάνω εξοπλισμός, ίσως ήταν και μία επένδυση. Πάμε όμως να βγάλουμε και βίντεο έξω. Για να δοκιμάσουμε το βίντεο έξω. Τώρα που βγήκα έξω ήταν λίγο overexposed, αλλά έφτιαξε σιγά σιγά. Προχωράω τώρα λίγο στο μπαλκόνι μου. Πίσω είναι οι λιμνούλες. Μεταξύ έχει βρέξει, τις τελευταίες μέρες βρέχει υπερβολικά. Έχουμε αρκετές καταστροφές στην περιοχή. Τώρα πειράζω το focus χειροκίνητα. Εδώ. Αυτό είναι το άλλο μεγατή το οποίο θα σας έχω δείξει ακόμα. Ας και θα σας έχω δείξει γενικά. Είναι ο Βρούτος. Βρείτε. Ο οποίος μιλάει γενικά, τώρα είναι πολύ ομιλητικός και πολύ χοντρός. Αυτό είναι το ποδηλατό. Δοκιμάζοντας την κάμερα μπορείτε να βγάλετε από μόνοι σας τα αποτελέσματα. Εγώ σας δείχνω απλά αυτή την εικόνα, χωρίς να πειράξω τίποτα. Χειρίζομαι το focus χειροκίνητα αυτή τη στιγμή. Να το σκεφάλω. Να τη και η άλλη. Έχω εδώ και τα δύο τα παιδιά τα οποία με ακολουθούν. Έλα να σε δούμε. Να αρχίσω. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι δεν θα με αφήσω να κάνω τη δουλειά που θέλω, επειδή θα έρχονται συνέχεια στα πόδια μου. Ορίστε, να το. Εδώ είναι. Ας χαιρετάει. Τι είναι μερέ. Πήρατε μια ιδέα, πάμε μέσα. Τα ψάρια έχουν κρυφτεί προς τα κάτω. Οπότε έρχονται συνήθως οι γάτες, κρύβονται. Αλλά τώρα μας ακούσαν και έχουν βγει έξω. Κυρίως για να τα ταΐσω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, να αφήσετε από κάτω ένα σχόλιο, να μου πείτε τη γνώμη σας για την κάμερα, γενικότερα διάφορα πράγματα τα οποία δεν ανέφερε για αυτή και παραπάνω πληροφορίες που θέλετε να μοιραστείτε με κάποιον άλλον. Σιγά σιγά θα το μαθαίνω όλο και περισσότερο και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας!